Είμαι και πρόεδρος, είμαι και ο πατέρας μιας των πληρωνόμων του οικοπαίδου, του επίμαχου πληρώνου του οικοπαίδου, που γίνεται μεγάλος δώρος και μεγάλος λόγος. Προαλήζοντας είπα κάποιες ιστορίες, χωρίς χαρτιά, χωρίς δοκουμέντα. Εγώ θα πω, ό,τι θα πω στηρίζεται σε στοιχεία. Στις 17 Μαρτίου του 17, ο δικηγόρος κύριος ιατρού, που είναι πληροξούσιος των πληρωνόμων, έστειλε μία επιστολή προς τον κύριο Δήμαρχο. Στην οποία με στοιχεία και με λεπτομέρειες αναγράφει πώς περιήλθε το οικόπεδο στους πληρωνόμους. Γιατί δεν είναι μόνο η κόρη μου, είναι και τα παιδιά του Ορέστη Ρακά πληρωνόμου. Πριν στείλει την επιστολή, επικοινώνησε με τον Φίλιππο Αδραβή για να τον ρωτήσει τι γνωρίζει. Ο Φίλιππος Δραγούμης τον απάντησε κατηγορηματικά ότι η οικογένειά του ούτε έχει ιδιοκτησία, ούτε διεκδικεί κάποια στο Βογατσικό. Επειδή λοιπόν όλο το θέμα είναι ιδιοκτησιακό πλέον, δεν είναι. Εκεί πάει την ιδιοκτησία. Αφού λοιπόν είναι ιδιοκτησιακό, ας αφήσουμε την οποιαδήποτε κυριότητα στα αρμόδια όργανα. Ποια είναι τα αρμόδια όργανα? Τα δικαστήρια. Διότι το τοπικό συμβούλιο βάσει του νόμου δεν έχει τέτοιο δικαίωμα να ασχοληθεί με δημοτησιακό καθεστώς κανένας δημότης. Αρκετοί από τους κατοίκους του χωριού μας αποκάλυψαν κλέφτες, καταπατητές, ότι προσπαθήσαμε να οικειοποιηθούμε ξένη περιουσία. Άλλοι μάλιστα είπαν ότι εγώ κακώς βρίσκομαι ως πρόεδρος του Συνδέσμου Βοτσιών Θεσσαλονίκης, διότι είμαι κλέφτης καταπατητής. Επομένως, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, νομίζω μόνο διχασμό προκαλεί στο χωριό και τίποτα παραπάνω. Και τελευταία, θα σας διαβάσω ένα σημερινό email του κυρίου Δραγούμη προς τον δικηγόρο ιατρού, το οποίο λέει το εξής. Κύριε ιατρού, του Φίλιππα Δραγούμη, κύριε ιατρού, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Η οικογένειά μου δεν εγείρει κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα στο Βογατσικό. Εάν κάτω τέτοιο ισχυρίζονται άλλοι, δεν το γνωρίζω και θα επιθυμούσα να με ενημερώσω. Και πάλι σας ευχαριστώ, Φίλιππος Δραγούμης. Μπορείς να το καταγράψεις, αλλά το θέλω πίσω. Και δεν είναι λοιπόν. Θα το καταθέσουμε. Επιπλέον, όταν ο Ιούνας Δραγούμης επισκέφτηκε το Βογατσικό, είχε πει το εξής. Πόθος με κατέχει να πάγω στα Δραγουμέρικα, στο Μαχαλά μας, να αγοράσω το σπίτι που γεννήθηκε ο προπάγος μου και να καθίσω αυτού. Αν ήταν δικό του, θα το αγόραζε? Αυτό λέει η λογική μου. Αν έχετε να καταθέσετε κάποιες στοιχεία, πολύ ευχαρίστως να τα δεχτούμε και να προχωρήσουμε στα περαιτέρω. Γι' αυτό εγώ με τα αρμόδια ή τα δικαστήρια να λύσουν οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Παρεπιπτόντως, μια και λέτε για το φίλο του Δραγούμη, εγώ έχω εδώ την απάντηση του Μάρκου Δραγούμη, έτσι όταν στάθηκαν οι επιστολές τότε και προς τους υπόλοιπους. Μάρκος Δραγούμης, ο πατέρας του Φίλιππου, έτσι. Έχει απαντήσει στις 7/3/17. Το σπίτι του Δραγούμη κάηκε ολοσχεδόν το 1912 κατά τη διπλή περιπόληση του Βογατσικού από τους τόπους. Μπορεί κανείς εύκολα να υποθέσει τη θέση του σπιτιού στη γειτονιά όπου τώρα στα χαλάσματά του φυτρώνουν τσοκνέδες, τα διαβάζω όπως ακριβώς τόστε, γιατί ήταν χειρόγραφο, και αγριοχόρταρα. Αν αποκατασταίνονταν το κτίριο, θα ήταν επιθυμητό
να ανακηρυχθεί ως εθνικό ιστορικό μνημείο και να μετατραπεί σε λαογραφικό μουσείο. Και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βάσια Σαγιατζή που είχε την πρωτοβουλία να ανακοινήσει το ζήτημα. Με εκτίμηση Μάρκος Δραγούμης, καθηγητής μουσικολογίας. Άρα, το τι λέει ο Φίλιππος Δραγούμης. Γιατί εσείς αυτό το πιάνετε ως κύριε επί του τραγούδι του Φίλιππα δεν το πιάνετε. Δηλαδή αυτό είναι πιο έλλειο από το Φίλιππο που είναι σημερινό. Όσο δε για την επιστολή του κυρίου ιατρού, του δικηγόρου, γράφει κλείνοντας έτσι για να μην το διαβάζω όλο αυτό, λέει, ύστερα από όλα τα παραπάνω κύριε Δήμαρχε, φρονώ ότι θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά και η δική μας άποψη, η οποία στηρίζεται σε επίσημα έγγραφα τίτλους, και όχι σε μυθεύματα, έτσι το τονίζω, όχι σε μυθεύματα και εικασίες, όποια δε ενέργεια από πλευράς Δήμου θα πρέπει να είναι εντελώς αιτιολογημένη, αποφεύγοντας τις όποιες παγίδες, διότι η κατάσταση εξελίσσεται σε διχαστική, σε μια κοινωνία σαν το Βουγατσικό, που δεν έχει να χωρίσει κάτι, αντίθετα να ενώσει πολλά, με γνώμονα το γενικότερο συμφέρον του χωριού και της κοινωνίας του. Και λέω τελικά, ποιος είναι αυτός που προκαλεί διχασμό? Ποιος είναι αυτός που όταν προσβάλλει έναν ολόκληρο Δήμο ότι βασίζεται σε μυθεύματα και εικασίες? Όσα εδώ έχουμε ακούσει και όσα χαρτιά υπάρχουν είναι μυθεύματα λοιπόν. Και ακόμη κι αν έτσι είναι, εγώ του δήλωσα μία, του δηλώνω κι άλλη μία και θα του δηλώσω άλλες 100, ότι ως ηθική υποχρέωση ένονται αυτή της οικογένειας, σαν Δήμος θα κάνουμε τα πάντα. Και ούτε θα κάνουμε πίσω και θα αγωνιστούμε μέχρι και που πάει. Γιατί αυτή είναι η υποχρέωση όλων. Και είναι μόνο από εσάς. Και όλων των Βουγατσιωτών. Ειδικά στις μέρες μας. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν να διεκδικούμε πράγματα και καταστάσεις. Και να λέμε ότι αρμόδια είναι τα δικαστήρια. Όχι κύριε μου, δεν είναι αρμόδια μόνο τα δικαστήρια. Δεν είναι αρμόδια τα δικαστήρια. Το εθιμοτυπικό δίκαιο, το εθιμοτυπικό δίκαιο. Τι κάνουμε, το εθιμοτυπικό δίκαιο, είστε δικαστής. Σας έδωσα το λόγο. Ελάτε εδώ, όποιος θέλει το λόγο εδώ. Να πετάγεστε σαν... Δεν λέω τι, εδώ, εδώ, έκανα το εδώ, έργα, εδώ, δεν κάνατε τίποτα στο χωριό μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τρόπο σας, αλλά μάλλον δεν ζείτε εδώ. Πολλά έργα έκανα. Πολλά. Και τώρα δεν έχουμε τρόπο να πάμε στα μαντριά, δεν έχουμε να πάμε στα χωράφια, νερό να ποτίσουμε. Στο Δήμο δεν υποδεικνύει κανένας το τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει. Αφενός μεν οι υποχρεώσεις προκύπτουν από νόμους, αλλά σε τέτοιου είδους θέματα νομίζω, αυτό ξεκίνησα να πω, αλλά η ευγένεια του κυρίου δεν με άφησε, ότι για μας υπερισχύει η ηθική υποχρέωση και το εθνικό δίκαιο. Και η ιστορικότητα όλων αυτών των ανθρώπων, του χωριού και όλων αυτών των ανθρώπων που ακόμη έχουμε την τύχη ως μαρτυρίες να έχουμε για να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό θα κάνουμε εννοείται. Και από εκεί και πέρα, μακάρι ας αποφασίσουν για κάποιους τα δικαστήρια. Ορακάσια έχει περίπτωση. Μελίδα έχει ορακάσια. Δικά του μεριά. Σαφώς. Μην και μάλιστα τουλάχιστον με αυτά που έχω διαβάσει λέει ότι το μερίδιο των Δραγούμηδων ήταν διπλάσιο από το Ουρακά. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι το σύνολο αυτό που σήμερα είναι περιφραγμένο, τα 2/3 προς τα πάνω ήταν το Δραγούμηδο και το 1/3 προς τα κάτω ήταν το Ουρακά, προς το ρέμα. Αυτά στηρίζονται κάπου σε στοιχεία. Είναι μαρτυρία του Πέτρου Δήμου. Είναι μαρτυρία Πέτρου Δήμου. Είναι δικαστήριο εδώ. Όχι. Είναι δικαστήριο, έτσι δεν είπατε προηγουμένως. Στο δικαστήριο λοιπόν. Στο δικαστήριο. Αυτό στο δικαστήριο. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε.